Στον Πειραιά θα σας πάω και εγώ τώρα λοιπόν, όχι για να φύγω με το πλοίο, αλλά για να συνομιλήσω με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Πλατανησιώτη. Τι κάνετε κύριε πρόεδρε, πώς είστε? Μια χαρά, καλή Κυριακή σε όλους. Να είστε καλά. Ωραία, θα ήταν να μπαίναμε σε ένα πλοίο, να τα λέγαμε στο πλοίο τώρα τη Ζάντε Φέρι, κύριε Πλατανησιώτη, να πηγαίναμε μια Κύθνο όμορφη, να πάμε να. Μια χαρά. Μπαίνοντας στο πλοίο, τι θα πρέπει να προσέξουμε, κύριε Πλατανησιώτη, μια και ξεκινάμε τώρα το κομμάτι ένα-ένα. Φτάνουμε λοιπόν στο πλοίο, εγώ και εσείς στο λιμάνι, όπου δώσατε τις προάλλες μάσκες, θα πρέπει να πω, και να σας πω συγχαρητήρια στον αέρα. Μάσκες στους επιβάτες. Το πλοίο λοιπόν είναι ένας κλειστός χώρος. Ναι. Άρα θα πρέπει να κρατάμε πολύ καλά τις αποστάσεις όταν είμαστε στα σαλόνια του πλοίου, να φοράμε τη μάσκα μας και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα κρατώντας τις κοινωνικές αποστάσεις μας στο πλοίο, που από ό,τι έχω δει κρατάνε τουλάχιστον στις θέσεις αεροπορικού τύπου την μεσαία θέση καινή, αλλά και στα σαλόνια κρατώντας αποστάσεις το 1,5 μέτρο, νομίζω ότι έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί η πραγματική εικόνα τουλάχιστον για τη χώρα μας είναι ότι ο πολλασμός της νόσης είναι πλέον σε πολύ χαμηλά. Να ρωτήσω κάτι τώρα όμως. Γιατί ο κόσμος με ρωτάει και εμένα, και δεν είμαι ο ειδικός, δεν είμαι ο Νίκος Πλατανησιώτης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Με ρωτάει, συγγνώμη Μάρκο, γιατί να αφήνουμε μια κενή θέση, γιατί να αφήνουμε 2 μέτρα στα τραπέζια του πλοίου ή στα τραπέζια του εστιατορίου, ή μια κενή αεροπορική θέση στο πλοίο, στο σαλόνι με τις αεροπορικές θέσεις, και στο αεροπλάνο να μην αφήνουμε καμία κενή θέση? Τώρα, ξέρετε, ο κόσμος τρελαίνεται με όλα αυτά, με τις διαφοροποιήσεις, με τις διακρίσεις, να το πω. Εδώ υπήρχε και οικονομικός παράγοντας. Όσο μπορεί τα μέτρα αυτά να υλοποιηθούν από μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι, και κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν τα ταξίδια με πληρότητα μιας κοινής θέσης. Ναι, αλλά εδώ υποτίθεται ότι το υγειονομικό κομμάτι της συζήτησης είναι αδιαπραγμάτευτο. Τι πάει ακριβώς να πει? Εδώ ακριβώς είναι θέμα των κάθε εταιρεία, αλλά και του κάθε συνειδητοποιημένου πολίτη, αν θα επιλέξει να ταξιδεύσει με ένα, τόσο πυκνά με ένα αεροπλάνο, και ανάλογα βέβαια και με τον προορισμό. Ας το αφήναν λοιπόν στη διακριτική ευχέρεια του επιβάτη και στα πλοία. Προσπαθούν να μειώσουν τις πιθανότητες, λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ο κύριος Αποστολακόπουλος, πριν βιοπαθολόγος, μικροβιολόγος, μας έλεγε ότι έχει μείνει έκπληκτος από το γεγονός ότι δεν θα γίνονται τεστ σε όλους τους τουρίστες που θα φτάνουν από άλλες χώρες του κόσμου στην Ελλάδα και θα γίνονται μόνο δειγματοληπτικά. Το θέμα είναι να είμαστε και λίγο πραγματιστές. Τι εννοώ? Ότι ναι, μεν τα rapid test είναι ένας εύκολος οικονομικός και γρήγορος τρόπος, αλλά ακόμα η αξιοποίησή τους δεν είναι τόσο μεγάλη, ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν διαγνωστικά τεστ. Είναι εξαιρετικά για να γίνει επιδημιολογική μελέτη και έρευνα. Η άλλη ιστορία λοιπόν με τη μοριακή εξέταση είναι και αρκετά κοστοβόρα, και κακά τα ψέματα δεν μπορούμε. Ένα κράτος ή όλα τα κράτη να μην μετράνε τα πάντα. Αν το χρεωνόταν ο τουρίστας, όπως είπε ο κύριος Αποστολακόπουλος, ως μέρος του μπάτζετ των διακοπών του, της δαπάνης του για διακοπές στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω, και από όσο γνωρίζω, κάποια μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία θα το κάνουν. Ορίστε, για να νιώθουν καλά και μεταξύ τους. Μπράβο, ακριβώς. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα, κύριε πρόεδρε. Έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η οδηγία που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και ίσως τελικά να έχει κάποιο δίκιο Τραμπ που τους κατακρίνει, είναι να μην βγει υγειονομικό βιβλιάριο που να μιλάει για εξετάσεις για COVID. Μάλιστα. Και ίσως να μην είναι και βάλουν υποχρεωτικό και το εμβόλιο. Αλλά αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό. Είναι για το μέλλον, ένα άλλο κεφάλαιο. Έτσι, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εν κατακλείδη, κύριε Πλατανησιώτη, κύριε πρόεδρε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, εσείς είσαστε αισιόδοξο να τα πάμε καλά ή απεσιόδοξο ότι θα έχουμε σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο απεύχομαι, και εγώ είμαι από την πλευρά των αισιόδοξων, ένα δεύτερο κύμα με lockdown και όλα τα παρεπόμενα? Τι λέτε? Πολύ δύσκολο να έχουμε ένα lockdown μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτον, γιατί περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι λοιμογόνος, όχι όλες, περισσότερες όμως, ότι λοιμογόνος δράση μειώνεται του ιού. Ναι. Δεύτερον, ότι είμαστε σε ανοιχτούς χώρους, οπότε μειώνεται επίσης η μεταδοτικότητα του ιού. Ναι. Το μεγάλο μας πρόβλημα στους κλειστούς χώρους. Και το τρίτον είναι ότι πλέον είμαστε σχεδόν, θα έλεγα, μια υγειονομικά ασφαλή χώρα απέναντι στο COVID. Με άγνωστο παράγοντα όμως, ακόμη το λέω για να μην ξεχνιόμαστε, τους τουρίστες που θα έρθουν και που δεν θα περνάνε όλοι από τεστ. Γι' αυτό το λέω. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, από ό,τι γνωρίζουμε, στα μεγάλα νησιά τουλάχιστον που θα έχουμε μεγάλη πληθώρα τουρίστων, θα υπάρχει και ένα ξενοδοχείο αποκλειστικά για τους ασθενείς με COVID, ώστε να υπάρχει απομόνωση. Στα μικρά? Στα μικρά ξενοδοχεία εκεί. Και στα μικρά νησιά?
Στα μικρά νησιά νομίζω και υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Και θα υπάρχουν έτοιμες οι διαδικασίες αεροδιακομιδής. Ακριβώς, γιατί τα μικρά νησιά δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να είναι έτοιμο το σύστημα να μεταφέρει πιθανόν τέτοιους ασθενείς κατευθείαν σε ένα άλλο νησί ή στην υπηρετική χώρα που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Γενικά όμως αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση υποκόρσης. Στον δικό μας το χώρο στην Ελλάδα μας είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μάλιστα, μακάρι να μείνουν. Βλέπετε, οπουδήποτε εμφανιστεί ένα κρούσμα, όπως είχαμε πάλι πρόσφατα στη Λάρισα, αντιμετωπίζεται εύκολα, ελέγχεται εύκολα. Ναι. Και δεν νομίζω να έχουμε κάποιο σοβαρό μακάρι, πρόβλημα. Μακάρι. Πολύ καλά. Μακάρι, κρατάω την αισιοδοξία σας, γιατί είστε πάρα πολύ αυστηρός και, και τηρείτε πολύ σχολαστικά ως πρόεδρος. Σας έχω τσεκάρει του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά όλα τα μέτρα. Αν εσείς είστε αισιόδοξος, εγώ είμαι 10 φορές αισιόδοξος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Πλατανισιώτη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να έχουμε